Και από το Μαλεβέζι κλείνουμε το τέταρτο μέρος της εκπομπής με μία ακόμα ζωντανή σύνδεση. Θα πάμε στο Ρέθυμνο. Υπάρχει ένα project το οποίο υλοποιείται, η ήχη των πνευστών και των κρουστών. Ένα πολυσύνθετο project που έχει ως βασικό στόχο μαθητές στο Ρέθυμνο να ενημερωθούν για τα μουσικά όργανα της Φιλαρμονικής μέσα από γνωστά μουσικά θέματα βέβαια του παγκόσμιου ρεπερτορίου. Δεν υπάρχει πιο κατάλληλος άνθρωπος από το να μας ενημερώσει για το σχετικό project. Είναι ο κύριος Αντώνης Μαυράκης, αρχιμουσικός Δημοτικής Φιλαρμονικής Ρεθύμνης, διευθυντής Δημοτικού Οδείου Ρεθύμνου και προϊστάμενος μουσικών συνόλων στο Δήμο Ρεθύμνου. Να σας καλησπερίσω, κύριε Μαυράκη. Καλησπέρα, αγαπητέ κύριε Παναγιωτόπουλε, και χαίρομαι για την πρόσκληση. Και θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο αλυσίδα από το προηγούμενο θέμα που είχατε, που πραγματικά δείχνετε την ευαισθησία σας τόσο σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σαν κανάλι να προτάσετε και να αναδεικνύετε την εκπαίδευση με τη σημασία της λέξης εκπαίδευση και με ανθρώπους και δράσεις που γίνονται στις παιδευτικές κοινότητες, κάτι που πραγματικά το έχει ανάγκη ο τόπος μας και η χώρα μας, και θεωρώ ότι πραγματικά πέρα από τα προβλήματα που έχουμε της καθημερινότητας όλοι, αυτά το να βγαίνετε εσείς οι δημοσιογράφοι και οι εκπομπές να προτάσετε την εκπαίδευση, την παιδεία, τον πολιτισμό, είναι κάτι πραγματικά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι υποχρέωσή μας. Και να είστε καλά που το κάνετε. Εσείς δείχνετε την ευαισθησία σας που θέτετε πρωταγωνιστές και βάζετε σε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο μικρούς μαθητές. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις ευαίσθητες ηλικίες. Πείτε μας κάποιες λεπτομέρειες για αυτό το project. Ναι. Σε εμάς το project αυτό, τώρα που ξεκίνησε το project, δεν είναι οι πρωταγωνιστές οι μαθητές, είναι συμμετέχουν οι μαθητές, αλλά πιστέψτε μου ότι από το Σεπτέμβριο που θα αρθούν όλα τα περιοριστικά μέτρα θα είναι πρωταγωνιστές οι μαθητές της πόλης μας, και γι' αυτό πραγματικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας πω ότι στα πλαίσια της συνεργασίας της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ρεθύμνης με τη σχολική κοινότητα της πόλης μας, οι μαθητές της 5ης και 6ης Δημοτικού, ειδικά του Δευτέρου Δημοτικού, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αυτό το συγκεκριμένο πολυσύνθετο, θα έλεγα, project με θέμα, όπως είπατε, η ήχη των πνευστών και των κρουστών, το οποίο project είχε σχεδιαστεί να υλοποιηθεί από το τακτικό προσωπικό της Δημοτικής Φιλαρμονικής από την αρχή της σχολικής χρονιάς, κάτι όμως που δεν κατέστη δυνατό λόγω των περιοριστικών δυνατοτήτων και περιορισμών λόγω του COVID, αλλά με την μερική άρση των μέτρων τον τελευταίο καιρό, το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε και υλοποιείται ίδια την προηγούμενη Δευτέρα, 31 Μαΐου. Αν μου επιτρέπετε να σας πω ότι ο σχεδιασμός του project, αγαπητέ κύριε Παναγιωτόπουλε, βασίστηκε σε καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, όπου οι μαθητές φυσικά ενημερώθηκαν για τα μουσικά όργανα που διδάσκονται στη Δημοτική Φιλαρμονική Ρεθύμνης μέσα από γνωστά μουσικά θέματα. Θέματα του παγκοσμίου ρεπερτορίου, δηλαδή παράλληλα με το μουσικό μέρος μέσα από συγκεκριμένες soundtrack ταινιών, μαθαίνανε παράλληλα, εκτός το ότι άκουγαν τα αποσπάσματα των μουσικών έργων, παράλληλα μάθαιναν και άκουγαν και έβλεπαν ιστορικά στοιχεία του κάθε μουσικού οργάνου που παρουσιάζαμε. Απότερο σκοπός μας, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι η ευαισθητοποίηση, όπως είχατε πριν την αγαπητή συναδέλφισσα, και η προτροπή, θα έλεγα, και η αθάρρυση των μαθητών της πόλης μας να κατανοήσουν την αναγκαιότητα ύπαρξης της μουσικής στη ζωή τους και να ξεδιπλώσουν φυσικά τις μουσικές τους αναζητήσεις, συμμετέχοντας στα μαθήματα που πραγματοποιούνται στη Δημοτική Φιλαρμονική αλλά και στο Δημοτικό Οδείο. Κύριε Μαυράκη, να μας πείτε λίγο πόσο βοηθάει και η μουσική, βέβαια, και η μουσική εκπαίδευση, ειδικά σε περιόδους κρίσεων. Σε δύσκολες συγκυρίες, ο ρόλος της μουσικής ποιος είναι? Εγώ, αν μου επιτρέπετε, θα σας πω ότι ειδικά το περσινό lockdown που ήταν πολύ χειρότερο ψυχολογικά, διότι μπορούσαμε όλοι να το αντιμετωπίσουμε φέτος με καλύτερο τρόπο, να σας πω ότι από τους 100 μαθητές της Φιλαρμονικής, οι 82, αν θυμάμαι καλά, οι 83, συνέχισαν τα εξ αποστάσεως μαθήματα. Επίσης, φέτος, στη σχολική χρονιά, επειδή από το Σεπτέμβριο του 2020 έχω την καλλιτεχνική διεύθυνση του Δημοτικού Οδείου, από τους 89 μαθητές μας στο Δημοτικό Οδείο, περίπου οι 78 συνέχισαν τα εξ αποστάσεως μαθήματα. Είναι σημαντικό αυτό και για την ψυχοσύνθεση, ξέρετε, των μαθητών μας, διότι, κακά τα ψέματα, όλες οι οικογένειες στη σημερινή εποχή, με τα προβλήματα, τα κοινωνικά, τα οικονομικά, τα ψυχοσυνθετικά, ήταν ένα βάλσαμο η μουσική
πρωτίστως για τους μαθητές μας, είναι αυτό το κομμάτι που μας ενδιαφέρει, αλλά πιστέψτε με, για όλα τα μέλη της οικογένειας, ακόμα και για τους παππούδες και τις γιαγιάδες, και αυτό σας το λέω με πλήρη γνώση, διότι τα Χριστούγεννα είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε την πρώτη μας εξ αποστάσεως χριστουγεννιάτικη συναυλία, και φανταστείτε το κάθε σπίτι των μαθητών, σπουδαστών που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη συναυλία, είχε το κοινό του. Όπου το κοινό ήταν το αδερφάκι του μαθητή μας. Είναι απίστευτο αυτό που μας λέτε, παππούς, βέβαια. Είναι πολύ όμορφο. Η μαμά, ο μπαμπάς. Και εντάξει, ήταν και κάποιος από την πολυκατοικία που συμμετείχε. Μάλιστα. Και σε κάθε τέλος του κομματιού υπήρχε και ένα χειροκρότημα βροντερό για τα παιδιά μας. Κύριε Μαυράκη, για τους μαθητές μας, για τους συμμετέχοντες. Είμαι σίγουρος ότι τα καλύτερα είναι μπροστά. Έχετε θέσει ως βασικό στόχο να μεταφέρετε και να βάλετε και να ταξιδέψετε σε αυτόν τον όμορφο προορισμό των μουσικών οργάνων όλους τους μαθητές πρωτοβάθμιας, σε πρώτη φάση. Στο Ρέθυμνο, σας αξίζουν πολλά, μπράβο. Εδώ είμαστε. Σκοπός είναι και δευτεροβάθμια, μια που το θίξατε. Βέβαια. Αν μου επιτρέπετε συντομία, θα ήθελα πραγματικά ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου, γιατί είμαστε Δήμος, μην το ξεχνάμε αυτό. Σωστά. Είναι όλα τα προγράμματά μας είναι δωρεάν προς τους πολίτες μας, για την αμέριστη πραγματικά συμπαράσταση που μας έχουν όλο αυτόν τον καιρό, για τη στήριξή τους, που χωρίς τη στήριξη, κύριε Παναγιώτο, να σας ευχαριστήσω. Δεν θα μπορούσαμε να είχαμε πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο project και πολλά άλλα που έχουμε ήδη προγραμματίσει και που θα προγραμματίσουμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ, με μεγάλη χαρά να καλή τα ξαναπούμε. Συνέχεια. Χάρηκα και εγώ. Καλή συνέχεια. Είστε καλά, καλό απόγευμα.